Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Όπως σας έχω υποσχεθεί χθες, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του Ντίτι, ενός κακού αγοριού που νόμιζε πως ποτέ δεν θα τιμωρούνταν. Θα μιλήσουμε φυσικά για τον Σιον Κόμπς, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, ο οποίο είναι γνωστός και ως Puff Daddy, P. Diddy ή απλώς Diddy. Ο Sean Combs, στον οποίο για σκοπούς συντομία θα αναφερόμαστε από εδώ και πέρα ως Diddy, είναι ένας πολύ γνωστός rapper και επιχειρηματία του οποίου η καριέρα ξεκίνησε το 1990. Ο P. Diddy γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1990. 69 και σήμερα είναι 54 ετών. Δηλαδή ξεκίνησε την καριέρα του μόλις τα 21 του χρόνια. Το 1993 ο Ντίτη ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία με την επωνυμία Bad Boy Records, η δίσκη των κακών αγοριών. Θεωρώ πως δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της επωνυμίας Bad Boy Records. Το άλπουμ του No Way Out, που στα ελληνικά η μετάφραση του τίτλου είναι Καμία διέξοδο, κέρδισε το γράμμι καλύτερου δίσκου τη ραπ μουσική το 1997. Το πορτφόλιο των επιχειρήσεων του συμπεριλαμβάνονται δισκογραφικές εταιρείε, στούτιο ηχογράφηση, τηλεοπτικό δίκτυο, εταιρεία μέσων ενημέρωση, επιχείρηση αλκοολούχων ποτών, και γραμμή ένδυσης. Αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζεται πώς τον έχουν καταστήσει δισεκατομμυριούχο. Λέω παρουσιάζεται γιατί στην πορεία θα δείτε ότι πολύ πιθανόν μεγάλο μέρος του πλούτου του να μην το έχει αποκομίσει από τις νόμιμες αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτές είναι, αυτές που ανέφερα, οι μέχρι σήμερα δημοσίως γνωστές επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Ντίτι, ο Σον Κόμπς δηλαδή, έχει συχνά απασχολήσει την κοινή γνώμη με αμφιλεγόμενη συμπεριφορά. Είναι ράπερ. Και στο τέλος αυτού του βίντεο θα διαβάσουμε μερικούς στίχους από ένα τραγούδι του και θα καταλάβετε γιατί. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Πιδίτη έχει συχνά απασχολήσει την κοινή γνώμη με αμφιλεγόμενη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, το 1999 κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε... σε ένα στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας... με ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Έριξε δηλαδή στον άνθρωπο τον μπουκάλι της σαμπάνιας. Το 2001... συνελήφθη... επειδή οδηγούσε... ενώ η άδεια του είχε ανασταλεί. Στην Αμερική... εάν α, σε βρουν οδηγείς under the influence... υπό την επίρρεια ποτών ή ναρκωτικών... μπορεί να σου αναστείλουν την άδεια. Το 2007... ο Ντίτι δέχθηκε άλλη μια μήνυση αφού φέρεται να γρονθοκόπησε έναν άνδρα έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Το 2017 του έκανε μήνυση η πρώην προσωπική του σεφ. Ισχυρίστηκε ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά. Το Νοέμβριο του 2023, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν, η πρώην σύντροφο του Τίτη, η Κάση Βεντούρα, τον μήνυσε. Μεταξύ των πολλών ισχυρισμών της, ανέφερε, ισχυρίστηκε, ότι ο Ντίτι κανόνισε να βάλει άνδρες σεξεργάτες να συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες μαζί της, καθώς αυτός παρακολουθούσε. Τον κατηγόρησε επίσης ότι διέπραξε εναντίον της επίθεση σεξουαλικής φύσης. Η αγωγή της Κάση ανέφερε ότι ο Ντίτι ήταν επιρρεπής σε ανεξέλεγκτη οργή και χτύπησε και κλότσισε τη σύντροφό του πολλές φορές, μερικές από τις οποίες και μπροστά στο προσωπικό και τους υπαλλήλους της Bad Boy Entertainment, της εταιρείας του. Η αγωγή της Κάση διευθετήθηκε μια μέρα μετά που κατατέθηκε. Διευθετήθηκε, δηλαδή πληρώθηκε η κοπέλα και απέσυρε την αγωγή. Ο ασκός του Εόλου για τον Τίτη όμως, με αυτή την αγωγή, άνοιξε... Άνοιξε ο ασκός του εόλου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε λίγα λόγια για την Κάση και τη σχέση της με τον Τίτη. Η Κάση ήταν σε μια ταραχώδη, on and off σχέση, μια τα έβρισκα, μια τα χαλούσα δηλαδή, με τον Τίτη, η οποία διάρκεσε μια δεκαετία και χώρισε οριστικά μαζί του το 2018. Η Κάση ήταν μόλις 19 ετών όταν γνώρισε το μεγιστάνα της μουσικής Τίτη ήταν ανερχόμενη τραγουδίστρια η οποία υπέγραψε στη δισκογραφική του εταιρεία αυτή που είπαμε προηγουμένως στην Bad Boy Records. Ας δούμε τώρα ένα χρονολόγιο της σχέσης τους. Το 2005 ο Ντίτη συναντά τη Κάση στα 19 Ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει το ντεμπού του άλπουμ της, δηλαδή το πρώτο της άλπουμ, από την εταιρεία του Diddy Bad Boy Records Δηλαδή γνωρίζονται το 2005 ενώ αυτή τα 19 ετών και το 2006 κυκλοφορεί τον τεμπούτο της Το πρώτο της άλπουμ από τη δισκογραφική του εταιρεία Το 2007 οι κασίε στον τύπο ενώνουν ρομαντικά το ζευγάρι Αρχίζουν να γράφονται δηλαδή άρθρα, ειδήσει ότι ο Ντίτη τα έχει με την Κασί... Και αυτό ξεκίνησε μετά από τον Τίτη χώρισε οριστικά με την Κιμ Πόρτερ. Η Kim Πόρτερ ήταν η μητέρα τεσσάρων από τα παιδιά του. Και η Κιμ Πόρτερ πέθανε το 2018. Στις 15 Νοεμβρίου του 2018 η Πόρτερ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της σε ηλικία 47 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε αργότερα ότι πέθανε, έχω βρει στα αγγλικά την αιτία, λόπαρ πνευμόνια, η οποία στα ελληνικά μεταφράζεται λοβιακή πνευμονία. Πρόκειται για μια σοβαρή μορφή πνευμονία που προσβάλλει τους λοβούς των πνευμών. Λοιπόν, ο Ντίτι πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει αποκτήσει 7 παιδιά, Χωρί όμω να παντρευτεί ποτέ. Ποτέ δεν παντρεύτηκε. Τέσσερα από τα εφτά παιδιά τα έκανε με την Kim Porter. Όταν γνώρισε την Kim Porter, είχε ήδη ένα παιδί από μια προηγούμενη σχέση του, ένα γιο, και στη φωτογραφία που βλέπετε τώρα είναι, να σα πω και ακριβώ πότε είναι η ημερομηνία. Η ημερομηνία αυτή είναι 2 Μαου 2008. Είναι μαζί με τα τέσσερα παιδιά που γέννησαν μεταξύ τους το μεγαλύτερο παιδί είναι το παιδί του Ντίτι από προηγούμενη σχέση και εδώ είναι στο Walk of Fame στο Hollywood όπου ο Ντίτι αποκτά το αστέρι του 2 Μαΐου 2008. Η κοπέλα αυτή όπως είπα και προηγουμένως πέθανε το 2018-15 Νοεμβρίου. Δεν ήταν καλός μήνας για τον Ντίτι ο Νοέμβριος ποτέ. Να δούμε τι θα γίνει αυτό τον Νέμβριο στον Τίτη. Και όπω είπα και προηγουμένω, 7 παιδιά χωρί να έχει παντρευτεί ποτέ. Το 2007 λοιπόν αρχίζουν οι Κασίες ότι είναι ζευγάρι, ήδη το επιβεβαιώνουν το 2012. Τόσο το 2012 όσο και το 2014 κυκλοφόρησαν φήμε για αραβόνα, ότι δηλαδή ο Δίτη αραβωνιάστηκε την Κάση. Οι οποίε ήταν μόνο φήμε. Έχει ενδιαφέρον το 2014 για να δούμε και λίγο την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Ανέβασε στο Instagram ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, ο ίδιο ο Ντίτι, και έγραψε μια λεζάντα στην οποία υπονοούσε ότι θα το δώσει στη χάση για να την αραβωνιαστεί. Η ανάρτηση, η story, δεν ξέρω τι ήταν, σβήστηκε. Και ουδέποτε αραβωνιαστήκα. Δεν σημαίνει ότι ένα ζευγάρι πρέπει οπωσδήποτε να αραβωνιαστεί ή να παντρευτεί για να έχει οικογένεια, όμω υπάρχει ένα μοτίβο εδώ πέρα στον Τίτι. Θέλει να είναι πατέρας, θέλει να έχει οικογένεια, χωρί όμω να έχει τι νομικέ δεσμεύσει μια οικογένεια. Και μάλιστα σε μια εκπομπή late night show. Uh, βραδινού uh, Σαββατιάτικου σόου στην Αμερικανική τηλεόραση είχε πει, είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να κάνει 10 παιδιά, να έχει μια Αγέλη παιδιών και λέει: Με ποια θα τα κάνει, του λέει ο παρουσιαστή, και λέει: Με την current girlfriend μου, με τη φιλενάδα που έχω τώρα, η οποία τότε ήταν η Κάση Βεντούρα. Δεν έκαναν όμως παιδιά με την Βεντούρα. Το 2016 το ζευγάρι Κάση και Ντίτι διαψεύδει φήμε χωρισμού μετά από έναν έντονο καυγά στον Beverly Hills. Κρατήστε αυτό τον έντονο καυγά στον Beverly Hills γιατί έπαιξε ρόλο μετά. Τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι επιβεβαιώνει πως χώρισαν οριστικός χωρισμός. Λοιπόν, άρα συναντιούνται για πρώτη φορά το 2005... Όταν η Κάση 19 ετών πάει στη δισκογραφική του εταιρεία για να υπογράψει Το 2006 βγαίνει τον τεμπούτο της άλπουμ, το πρώτο της άλπουμ ω τραγουδίστρια Το 2007 μετά που χωρίζει με την προηγούμενη φιλενάδα του Η οποία ήταν και μητέρα των τεσσάρων του παιδιών, την Κιμ Πόρτερ Αρχίζουν να υπάρχουν φήμες ότι αυτό τα έχει τώρα με την Κάση, αλλά το επιβεβαιώνουν το 2012 ότι είναι ζευγάρι, παρόλο που υπάρχουν αρκετές κοινέ φωτογραφίες τους που είναι φωτογραφίες ανθρώπων που φαίνονται πως είναι ζευγάρι σε διάφορες εκδηλώσεις, σοου και τα λοιπά. Λοιπόν, είπαμε, χωρίζουν το 2018 επιβεβαιωμένα και 1,5 χρόνο μετά, Οκτώβριο του 18 χωρίζουν τον Ιούνιο του 19 η Κάση ανακοινώνει στο Instagram πω είναι έγκυο με τον νέο τη σύντροφο, τον οποίο και παντρεύτηκε και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά έκτοτε. Ο Ντίτι σε μια έκφραση μεγαλοκαρδία, του συγχαίρει και του εύχεται μέσα από το Instagram. Στέλνει την αγάπη του στο νέο ζευγάρι. Λοιπόν, η Κάση γέννησε την κόρη τη την πρώτη το 2019 και λέγεται ότι το 2021 απέκτησε άλλο ένα παιδί. Λοιπόν. 16 Νοεμβρίου 2023, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά που ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί με τον νέο της άνδρα και αυτός τους ευχήθηκε, η Κάση καταθέτει αγωγή εναντίον του Ντίτι μέσω του Adult Survivors Act, ενός νόμου της Νέας Υόρκης που επιτρέπει σε άτομα που ισχυρίζονται ότι τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να υποβάλουν αστικές αγωγές, μετά τη λήξη του καθεστώτος παραγραφής. Ο δικηγόρος του Ντίτι, Μπεν Μπράφμαν, δήλωσε στο NBC News ότι ο Ντίτι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Κάση αποκαλώντας τους αβάσιμα και εξωφρενικά ψέματα. Είπε επίσης ότι η Κάση είχε απαιτήσει 30 εκατομμύρια δολάρια από τον Ντίτι για να την εμποδίσει να γράψει ένα απειλητικό βιβλίο για τη σχέση τους. Ο δικηγόρος της Κάση, Douglas Wigdor έστειλε στο NBC News την ακόλουθη δήλωση απάντηση στα σχόλια του Μπράφμαν. Όλα αυτά έγιναν σε μια μέρα, γιατί την επομένη τακτοποιήθηκε η αγωγή. Λέει λοιπόν ο δικηγόρο τη Κάση. Ο κύριο Δίτη πρόσφερε στην κυρία Βεντούρα, τη Κάση δηλαδή, ένα οχταψήφιο νούμερο. Τα λέει οχταψήφιο νούμερο σημαίνει 10 εκατομμύρια δολάρια και πάνω. Για να τη φημώσει και να αποτρέψει την κατάθεση αυτή τη μήνυση απέριψε τις προσπάθειες του και αποφάσισε να δώσει φωνή σε όλες τις γυναίκες που υποφέρουν σιωπηλά. Η κυρία Βεντούρα πρέπει να χειροκροτηθεί για τη γενναιότητα της. Όπως είπαμε και προηγουμένως, 16 Νοεμβρίου το 2023 η Κάση Βεντούρα καταθέτει αστική αγωγή εναντίον του Ντίτι και πληρώνει για την αποσύρη 17 Νοεμβρίου. Ήταν όμως αυτό αρκετό για να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με τον Τίτι να αποκαλυφθούν δηλαδή οι εγκληματικέ του πράξει. Όταν στι 17 Νοεμβρίου συμφώνησαν σε διακανονισμό, η Κάση ανακοίνωσε αποφάσισαν να επιλύσω αυτό το ζήτημα φιλικά, με όρου ότι έχω κάποιο επίπεδο ελέγχου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, του θαυμαστέ και του δικηγόρου μου για την ακλόνητη υποστήριξη του. Παρόλο που η μήνυση της Κάση αποσύρθηκε μετά από συμβιβασμό, όπως είπαμε την επόμενη κιόλας μέρα. Αυτό ήταν αρκετό, όπως είπαμε και πριν, για να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου για τον Δίτη. Και πολύ το ευχαριστήθηκα, θέλω να σας πω. Αμέσως μετά, ο Δίτη μηνύθηκε από δύο άλλες γυναίκες που έκαναν παρόμοιες κατηγορίες με αυτές που έκανε η χάση. Ο Δίτη μηνύθηκε ξανά τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2024... Και η δημόσια αντίδραση του σε όλε αυτέ τι αγωγέ ήταν να δημοσιεύσει δήλωση, στην οποία δήλωση ανέφερε ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να καταστρέψουν το λέκασι του, την κληρονομιά του και να βλάψουν το χαρακτήρα του, αυτού του άμμομου bad boy. Στι 25 Μαρτίου 2024, ομοσπονδιακοί πράκτορε εισέβαλαν σε ακίνητα στο Λο Άντζελε και το Μαϊάμι, που συνδέονται με τον Τίτη. Στα σπίτια του δηλαδή. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανέφερε ότι η επιδρομή σχετίζεται με ισχυρισμού που αφορούν πυροβόλα όπλα και παρόμοια ναρκωτικά και αδικήματα σεξουαλική φύση. Στι 4 Απριλίου 2024, χιονοστιβάδα η μηνύση ε, και, και οι καταγγελίε, ο Σον κατηγορήθηκε από μία πρώην υπάλληλο ότι διέπραξε επίθεση σεξουαλική φύση εναντίον τη τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ αυτή εργαζόταν σε ένα γιο που είχε αναβλώσει ο Ντίτι. Τον ίδιο μήνα, τον Απρίλιο του 2024, κυκλοφόρησε ένα βίντεο παρακολούθησης, ένα βίντεο από CCTV Cam, που καταγράφει το περιστατικό που αναφέραμε προηγουμένως, που έχει σχέση με τον Ντίτι και την Κέισι, το Μάρτιο του 2016, σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Έχω δει το βίντεο, δεν το ανεβάζω γιατί είναι trigger, είναι τρομερή βιότητα που δείχνει και βλέπεις ξεκάθαρο ότι είναι στο βίντεο. Και παρά το γεγονός ότι η αγωγή της Κάση είχε ήδη διευθετηθεί, το το βίντεο ήταν επιζήμιο για τη φήμη του Σον, του Ντίτη δηλαδή, του Σον Κόμπς. Στο βίντεο φαίνεται να αρπάζει την Κάση από το λαιμό, να τη ρίχνει στο πάτωμα και να την κλωτσάει μερικέ φορές. Και μετά από αυτό την έσυρε για μερικά μέτρα. Η συμπεριφορά του στο βίντεο είναι ξεκάθαρη. Η φάτσα του φαίνεται ξεκάθαρα. Είναι γυμνός με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τη μέση του. Η χάση δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Αλλά αυτό φαίνεται ξεκάθαρα να χτυπάει, να κλωτσάει, να σέρνει στο πάτωμα μια γυναικεία φιγούρα η οποία μάλλον πρέπει να είναι η χάση γιατί τότε ήταν με τη χάση και τότε αυτό και η χάση είχαν διαψεύσει εκ των υστέρων τη ότι έγινε επίθεση βιαιότητα από τον Δίτη πάνω στη Κάση στο ξενοδοχείο. Το καθεστώς παραγραφής είχε λήξει για το περιστατικό που έγινε το 2016, οπότε δεν ασκήθηκε δίωξη στον Δίτη γι' αυτό. Εκείνος, ως απάντηση σε αυτό το βίντεο, κυκλοφόρησε μια συγνώμη. Θα σας το δείξω το βίντεο σε λίγο. Η οποία θυμίζει εν τη συγνώμη του Λίτρα, του δικού μας, προς την Πολυζουγοπούλου, την πρώην γυναίκα του, την επομένη του ξυλοδαρμού της από αυτόν. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα είναι από τον λογαριασμό του Instagram του Ντίτη. Είναι ένα βίντεο πολύ σύντομο. Θα σας βάζω μία-μία φράση να την ακούτε όπως τη λέει και θα σας τη μεταφράζω. Για πάμε να δούμε τι λέει. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you είναι πολύ δύσκολο, λέει, να κάνεις reflect, να αναλογίζεσαι τις πιο σκοτεινές στιγμές, τους πιο σκοτεινούς καιρούς του εαυτού σου, αλλά κάποιες φορές πρέπει να το κάνεις αυτό. Άρα και για τον Τίτη, όπως και για τον κύριο Λίτρα, ήταν μια σκοτεινή στιγμή. Δεν είναι ο χαρακτήρας του αυτός, δεν είναι η βιωτή του, δεν είναι ο τρόπος που ζει, ήταν μια σκοτεινή στιγμή. Ήμουν ducked up, δηλαδή μένω ο εγκέφαλο μου. Έτσι λέει. Αυτή είναι η δικαιολογία. I mean, I και σαπάτο λέει. I mean, εννοώ, no, σαπάτο. Εκείνη τη στιγμή πιάσε σε πάτο. Δεν είναι ο τρόπο τη ζωή του όλο έτσι. Εκείνη τη στιγμή πια σε πάτο. No <laughs> Αλλά λέει, δεν κάνω καμία δικαιολογία. Δεν δίνω καμία δικαιολογία στον εαυτό μου. Τονίζω εγώ για αυτή την περίπτωση στην οποία έχει πιαστεί και δεν μπορεί να ξεφύγει. My behavior on that video is inexcusable. Η συμπεριφορά μου σε εκείνο το βίντεο είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η φράση τα λέει όλα. Η συμπεριφορά μου σε εκείνο το βίντεο, η συμπεριφορά μου που δυστυχώς πιάστηκα και έγινε γνωστή αυτή η συμπεριφορά, είναι inexcusable. Όχι γενικότερες συμπεριφορές του, η συμπεριφορά του σε εκείνο το βίντεο που πιάστηκε. I take full Παίρνω πλήρη ευθύνη για τι πράξει μου σε εκείνο το βίντεο. Όχι για τι πράξει μου γενικότερα. Όχι για τη ζω τη ζωή μου έτσι. Αλλά για τι πράξει μου σε εκείνο το βίντεο. I was then when I did it, I'm now. Μια αειδιασμένο, λέει. Ήμουνα εδιασμένος τότε που το έκανα, είμαι εδιασμένο τώρα. Πόσο εδιασμένος ήταν το 2016 που το έκανε όταν αρνήθηκε εμφαντικά ότι το είχε κάνει και προφανώς και η Κάση που μαζί του αρνήθηκε ίσως να ήταν κάτω από τον εξαναγκασμό του. Τώρα που πιάστηκε είναι εδιασμένος τώρα και ήταν και τότε εδιασμένος. Δεν σε πιστεύω κύριε Ντίτη. εγώ δεν σε πιστεύω. When and I εδώ κάνει ένα μπουρδούκλωμα λόγων. Θέλω να ζητήσω και να ψάξω για επαγγελματική βοήθεια. Νομίζω δεν είναι τυχαίο το μπουρδούκλωμα των λέξεων του, γιατί δεν πιστεύω να το εννοεί αυτό που λέει, ούτε και να το έπραξε. Going to Έπρεπε να είχα κάνει θεραπεία. Έπρεπε να είχα κάνει ψυχοθεραπεία. I had to go on therapy. Δεν λέει θα πάω να κάνω θεραπεία. Έπρεπε να είχα κάνει θεραπεία. Να πω για απεξάρτηση. Ίσως εννοεί γιατί μιλάνε και σε μια αργό ε, κάποιοι και οι Αφροαμερικανοί έχουν τη δικιά του αρκό. ίσως εννοεί πρέπει να πάω σε θεραπεία, πρέπει να πάω σε απεξάρτηση. Ναι, ότι πρέπει, πρέπει. Αλλά η θεραπεία και η απεξάρτηση ξεπλένουν τα εγκλήματα του οποιοδήποτε. Η απάντηση εμφαντικά είναι όχι. Καμία ψυχοθεραπεία, καμία απεξάρτηση δεν ξεπλένει εγκλήματα. Had asked God for his mercy and grace. Έχει ζητήσει από το Θεό για το έλεος του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι και θρήσκο το αγόρι. I'm so sorry. Λυπάμαι τόσο πολύ. Αλλά έχω δεσμευτεί. Είμαι δεσμευμένο να γίνω ένα καλύτερο άντρα κάθε μέρα. For Δεν ζητάω για συγχώρεση, λέει. Μετά που έχουμε παρακολουθήσει αυτή τη δακρύβρεχτη απολογία του Ντίτι, ρε παιδιά, βγαίνουν όλοι από μια κόπια, από την ίδια κόπια βγαίνουν όλοι πατρών. Uh, πάμε να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Το Μάιο του 2024, ο PDT, ο DT, μηνύθηκε από μια γυναίκα που τον κατηγόρησε ότι διέπραξε επίθεση σεξουαλικής φύσης εναντίον της τέσσερις φορές από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τον Ιούνιο του 2024, δηλαδή μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε, το Πανεπιστήμιο Χάουαρτ ανακάλεσε τον τιμητικό τίτλο του DT. Φαντάζομαι πως του έδωσαν honorary PhD. Υποθέτω, δεν ξέρω ακριβώς ποιον τιμητικό το τίτλο του έδωσαν, αλλά ναι, ότι τα πανεπιστήμια μπορεί να αποδώσουν ένα τιμητικό διδακτορικό τίτλο σε κάποιον ο οποίος θεωρούν ότι έχει συμβάλει στον πολιτισμό, στην επιστήμη κτλ. Μετά από αυτό, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, φέτος δηλαδή, μια γυναίκα μήνυσε τον Τίτη επειδή φέρεται να την εξανάγκασε σε σεξεργασία. Ο Τίτη βρέθηκε στο στόχαστρο μια άλλη μήνυση λίγου μήνε αργότερα και στι 16 Σεπτεμβρίου του 2024, δηλαδή ούτε ένα μήνα πριν, ο Τίτη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για εκβιασμό, σωματεμπορία και παράνομη μεταφορά προσώπων με σκοπό τη σωματεμπορία. Και σύσταση racketeering, το οποίο ονομάζεται, μεταφράζεται εκβιασμό στα ελληνικά, αλλά στην ουσία νομίζω πω σημαίνει σύσταση εγκληματική οργάνωση. Δεν είμαι σίγουρη να μα πουν οι νομικοί που παρακολουθούν το βίντεο. Αρνήθηκε ο Ντίτη φυσικά τι κατηγορίε, αλλά έκτοτε κρατείται, έχει προφυλακιστεί. Είναι κατηγορίε. Και όπω όλοι οι προφυλακισμένοι και μη κατηγορούμενοι, εξακολουθούν να διατηρούν τον τεκμήριο τη αθότητα. Δεν έχει δικαστεί ακόμη, δεν έχει καταδικαστεί. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, έχει έκταση 14 σελίδες και περιλαμβάνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, σωματεμπορία και βία κατά των γυναικών. Παρά τη φαινομενική εικόνα του επιτυχημένου μεγαλοεπιχειρηματία και καλλιτέχνη, η μηνύσεις σε βάρος του τον περιγράφουν ως βίαιο άνδρα που εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να επιτεθεί σε γυναίκες. Μια πρώην ηθοποιός σε ταινίες ενηλίκων, η Άντρια Ίγκλισ, τον κατηγόρησε τον Ιούλιο ότι την χρησιμοποίησε σαν σεξουαλικό πιόνι επιλέξη για την ικανοποίηση και το οικονομικό όφελος άλλων προσώπων. Μεταξύ του 2004 και του 2009 σε πάρτι που οργάνωνε ο Ντίτη στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης και στη Φλόριτα ενδεικτικά, σύμφωνα και με το CNN, το πρακτορείο ειδήσεων CNN, ο Ντίτι απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες να εκπληρώνουν τις σεξουαλικές του επιθυμίες και σε πολλές περιπτώσεις επιτέθηκε σε αυτές που τον μηνύουν με βάση τις κατηγορίες τους χτυπώντας, γρονθοκοπώντας, σέρνοντας τες και πετώντας τους αντικείμενο. Αυτό το είδαμε στο βίντεο από το 2016 με την κάση στο Beverly Hills. Όπως επισημαίνουν οι εισαγγελικέ αρχές, έδινε στις γυναίκες ναρκωτικά και χρήματα για να συμμετέχουν σε καλά σκηνοθετημένε παραστάσεις, σε events με άνδρες ή Θα δούμε στη συνέχεια πώς ονόμαζε αυτά τα events. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, λέει σύμφωνα με την κυβέρνηση την Ομοσπονδιακή, η οποία έχει κάνει και το κατηγορητήριο το βαρύ εναντίον του Δίτη. Κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, ο Ντίτι έχει επιδείξει ένα διάχυτο μοτίβο κακομεταχείρισης των γυναικών. Παρόλο που έχει πιαστεί μόνο μια φορά στο βίντεο εκείνο των Beverly Hills και έκανε την απολογία του που είχε εδιάσει τον εαυτό του για εκείνη τη μια φορά. Σε διάφορες χρονικές στιγμές αυτή η κακομεταχείριση χαρακτηριζόταν από σωματικά, σεξουαλικά, συναισθηματικά και λεκτικά στοιχεία χρησιμοποιούσε τη θέση εξουσία που είχε ω ιδιοκτήτη πολλών εταιριών και μάλιστα μέσω τη δισκογραφική του εταιρεία μπορούσε να φτιάξει καριέρε. Και εξανάγκαζε ταχτικά γυναίκε να συμμετέχουν σε αυτά τα πάρτι, τα κακόφημα που διοργανώνε. Τα ονόμαζε Freak -offs. Ήταν εξαιρετικά ενορχιστρωμένε παραστάσει σεξουαλική δραστηριότητα με άνδρε σε Έκανε πάρτι ο Ντίτι, το πάρτι ξεκινούσε νωρί, γύρω στι 7 ίσω το απόγευμα. Στο πάρτι, στην πρώτη βερζιόν του πάρτι, πήγαινε πολλοί κόσμο, διάσημος κόσμο, διάσημοι ηθοποιοί, διάσημοι τραγουδιστέ, διάσημοι πολιτικοί, ακόμη και βασιλικά πρόσωπα από την Αγγλία έχουν βρεθεί στα πάρτι του. Αλλά λέει από ένα σημείο και μετά το πάρτι μετεξελισσόταν σε όργιο. Και όπω τονίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι αναλύουν αυτό το κατηγορητήριο λέει ότι δεν σημαίνει ότι όποιο πήγαινε νωρί στο πάρτι και φαινόταν η φωτογραφία του σε ένα πάρτι, ότι παρέμενε μετά και στο private πάρτι, το after party, που εκεί γινόντουσαν όλε αυτέ οι εγκληματικέ δραστηριότητε. Τα οποία το ονόμαζε freak offs. Αυτά τα γεγονότα συνέβαιναν συχνά σε δωμάτια ξενοδοχείων. Και οι υπάλληλοι του Ντίτι το διευκόλυναν η προσωπική του βοηθή, οι επόπτε του προσωπικού ασφαλείας και το οικιακό προσωπικό. Όλοι αυτοί το διευκόλυναν να διοργανώνει αυτά τα παράνομα πάρτι. Τον βοήθησαν να οργανώσει, τον βοηθούσαν να οργανώσει και να αποκρύψει αυτές τι σεξουαλικέ καταστάσεις. Από ό,τι φαίνεται, με βάση το κατηγορητήριο, ο Ντίτι ήταν ο ηγέτης μια εγκληματική επιχείρησης οι γυναίκες θύματα συμμετείχαν σε αυτά τα παράνομα πάρτι που το ονόμαζε ο ίδιος ο Ντίτι Φρικ-Οφς. Freak Offs. Freak σημαίνει φρικάρο. Το Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει το freak off. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια εσείς που γνωρίζετε καλύτερα τα αγγλικά, την αγγλική γλώσσα, καθώς και την αμερικανική αργό, τι σημαίνει freak offs. Δηλαδή ήταν πάρτι στο οποίο φρίκαρε και φτιαχνόσουνα. Γνωρίζω τα freak accidents. Τα δυστυχήματα που γίνονται και είναι φρικιαστικά. Το freak έχει να κάνει με το φρικιαστικό και το off, I get off, σημαίνει φτιάχνουμε. Ήταν σεξουαλικά πάρτι που φτιάχνονταν με φρίκι, ο Θεός και η ψυχή τους, δεν ξέρω. Το όνομαζε freak offs. Οι γυναίκες θύματα συμμετείχαν στα freak offs λόγω εκφοβισμού, απειλών, ναρκωτικών, Επιρροή του Ντίτι στην καριέρα του και προσφορά οικονομικών ανταλλαγμάτων για εξασφάλιση τη σιωπή του. Τα freak-offs ήταν περίτεχνε σεξουαλικέ παραστάσει που ήταν πολύ καλά οργανωμένε, πολύ καλά σκηνοθετημένε και τι βιντεοσκοπούσε κιόλα. Τι περισσότερε από αυτέ τι βιντεοσκοπούσε και μετά εκβίαζε με τι βιντεοσκοπήσει είναι εντελώ εντελώς αειδιαστικό το τι έκανε αυτός κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων παρακολουθούσε και αυτό ικανοποιούνταν, αυτό Δηλαδή, ο was off, φτιαχνόταν με το να παρακολουθεί ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες όπου γυναίκε γυναίκες υπό τον εξαναγκασμό του και υπό την επίρα ναρκωτικών Επιδίδονταν σε σεξουαλικέ πράξει με άντρε εξεργάτε και αυτό και άλλοι διάσημοι που πλήρωνα για να συμμετέχουν. Παρακολουθούσαν και φτιάχνονταν ή μπορεί να συμμετείχαν κιόλα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Μερικέ φορέ οι εξεργάτε και οι εξεργάτριε μεταφέρθηκαν πέρα από τι κρατικέ γραμμέ και διεθνώ για να συμμετάσχουν. Δηλαδή έφερνε και κόσμο από το εξωτερικό ή πήγαινε κόσμο στο εξωτερικό για να γίνονται αυτά. Οι διοργανώσει αυτέ, αυτά τα φεστιβάλ σεξ, μερικέ φορέ διαρκούσαν πολλέ ημέρε και αφορούσαν πολλού εργαζόμενου του σεξ. Ηταν πολύ πληθή δηλαδή αυτά τα endeavors, αυτά τα events. Οι συνεργάτε του, οι υπάλληλοι του δηλαδή, και αυτοί που συνεργάζονταν μαζί του, εφοδίαζαν τα δωμάτια του ξενοδοχείου με κλεινοσκεπάσματα, εξοπλισμό φωτισμού, baby oil και λιπαντικό όταν η αστυνομία εισέβαλε στι ιδιοκτησίε του Ντίτι στο Λο Άντζελε και το Μαϊάμι, κατέσχεσε πάνω από χίλια μπουκάλια baby oil. Χίλια μπουκάλια baby oil. Και μάλιστα από ό,τι είδα, μια ομάδα ιατρών εξέδωσε μια ανακοίνωση ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το baby oil ω λιπαντικό κατά τη σεξουαλική επαφή και για, για ποιου λόγου. Στα θύματα αυτών των Φρίκοφς δίνονταν παράνομε ουσίε οι οποίε του κρατούσαν σε υποταγή και συμμόρφωση. Μιλάμε για μια άθλια, άθλια συνθήκη. Για έναν επέσχυντο άνθρωπο, ο οποίο τον είδατε πριν πώ ήταν στο βίντεο. Μερικέ φορέ, όπω είπαμε και προηγουμένω, και κατά τη διάρκεια αυτών των φρικόφ, ο Ντίτι είχε τη συνηθισμένη του βίαιη συμπεριφορά, κροθιέ, σύρσιμο, κλωτσιέ, χτυπήματα, ρήψη αντικειμένων. Εκείνο που είπε μια σκοτεινή στιγμή, που συχάθηκα και συχαίνομαι. Συνέχεια τα έκανε αυτά, με βάση τι κατηγορίε του κατηγορητηρίου. Τα θύματα συχνά το τραυματισμού που χρειάζονταν ημέρε ή εβδομάδε για να επουλωθούν. Ο Ντίτι εξανάγκαζε τα θύματα του να καλύψουν του μόλοπε του μέχρι να αναρρώσουν, ώστε να μην γίνουν αντιληπτά από το κοινό και να εκθέσουν έτσι την εγκληματική του δραστηριότητα. Εκτός από τις άλλες μεθόδους χειραγωγήσης, ο Ντίτι χρησιμοποίησε τις βιωτιοσκοπήσεις των πράξεων αυτών, τις οποίες έκανε ως εγγύηση για να εξασφαλίσει τη συνεχή σιωπή των θυμάτων του και αυτών οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την παράνομη επιχείρηση. Μιλούμε για τρομερή κακία. Απίστευτη. Μετά από τέτοια events... Ο Ντίτι χρησιμοποιούσε συχνά εντοφλέβιου ορούς για να ανακάμψει από τη σωματική εξάντληση και τη χρήση ναρκωτικών. Με βάση το κατηγορητήριο όλα Και οι υπάλληλοι του καθάριζαν τα δωμάτια του ξενοδοχείου και καθάριζαν γενικώ γι' αυτόν. Οι κατηγορίε που αντιμετωπίζει ο Ντίτι είναι πολύ σοβαρέ. Αν καταδικαστεί, μπορεί να πάρει μέχρι και ισόβια ποινή κάθερξη. Το εύχομαι. Ο Ντίτι έχει μακρά εγκληματική ιστορία όπως αναφερθήκε και, και προηγουμένως Αλλά ποτέ δεν αντιμετώπισε τόσο σοβαρές κατηγορίες όπως τώρα Που στην ουσία πρόκειται για σύσταση εγκληματική οργάνωσης Και συνεχόμενη εγκληματική δραστηριότητα Οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα ο συνήγορος υπεράσπισης του Ντίτι, δηλαδή ο δικηγόρος του, δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι σεξουαλικές πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ήταν ο Ντίτι φαίνεται αποφασισμένος να πολεμήσει τις κατηγορίες του δικαστήριου... ...και να μην παραδείχθει ενοχή. Λοιπόν, και είναι η γνώμη μου για τον Ντίτι. Ο Ντίτι είναι ξεκάθαρα ναρκισιστής. Αλλά δεν είναι ένας απλός ναρκισιστής. Έχει όλα τα στοιχεία της Σκοτεινής Τριάδας και ακόμη παραπάνω. Υπενθυμίζω ότι η Σκοτεινή Τριάδα... Είναι, έχει τρεις α, πλευρές, τον κακοήθη ναρκισισμό, τη ψυχοπαθωτικότητα και τον μακιαβελισμό. Και τα τρία τα έχει ο Ντίτι. Και κακοήθης ναρκισιστής είναι και ψυχοπαθητικός είναι. Δεν νιώθει, δεν συναισθάνεται, δεν λυπάται, δεν τον νοιάζει, δεν έχει ηθική συνείδηση. Και είναι και μακιαβελιστής, δηλαδή προσπαθεί να ανέλθει χρησιμοποιώντα όλα τα μέσα. Ο μακιαβελισμό, είπαμε, είναι ένα όρο ο οποίο έχει προέλθει από το βιβλίο του Μακιαβέλιο Ηγεμών, που παρουσιάζει έναν άνθρωπο εξουσιαστή, ο οποίο μετέρχεται όλων των μέσων προκειμένου να εξουσιάζει του άλλου. Η αίσθηση κυριότητα του Ντίτ είναι απερίγραπτη. Sense of entitlement. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξεκάθαρα δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό. Παρόλο που σε αυτό το βίντεο το τρισάθλιο επικαλείται το Θεό και τη χάρη του Θεού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ξεκάθαρα σάδιστής, δηλαδή ικανοποιείται να βλέπει τους άλλους να κακοποιούνται. Είναι εκδικητικός, είναι χειριστικός, είναι ανάλγητος και είναι απέσιος, σκοτεινός άνθρωπος. Αυτό που σοκάρει, θα έπρεπε όμως να σοκάρει, είναι πως ο ήταν πάντα περιτριγυρισμένος από μια ομάδα εξαιρετικά πιστών ακολούθων σε εκείνον, φίλων υποτίθεται και γκρουππις, οι οποίοι στην ουσία ήταν enablers, ήταν διευκολυντές αυτής της κακοποιητικής συμπεριφοράς και ήταν και συνένοχοι. Οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να το βοηθούν να ξεφεύγει από τις συνέπειες των πράξεων. Πολύ πιθανόν να θεωρούσαν αυτοί οι τύποι πω το να είναι στο στενό περιβάλλον ενός τόσο διάσημου ράπερ να του έκανε να νιώθουν πω παίρνουν λάμψη από το αστέρι του. Αυτό το αστέρι που βρήκε στο Hall of Fame στι 2 Μαου του 18 και πήγε εκεί με τη μακαρίτησα τη μητέρα των τεσσάρων των παιδιών και τα παιδιά. Και φωτογραφήθηκε. Τι διάφορο άνθρωπο. Αυτό που τον έφτιαχνε περισσότερο από όλα ήταν να παρακολουθεί άλλους ανθρώπους να κάνουν εξευτελιστικές πράξεις κάτω από την επίρρεια ουσιών και εξαναγκασμού και αυτός να αυτοκανοποιείται. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σκοτεινός, εξαιρετικά σκοτεινός. Είπαμε και προηγουμένως ότι δεν παντρευτήκε ποτέ, ότι οι φανερές σχέσεις του ήταν πάντοτε ταραχώδεις και ίσως ένα προσωπείο που να κάλυπτε την απίστευτη ανομαλία του. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί, Απέφχομαι να έχει συμβεί. Υπάρχει όμως μεγάλη φημολογία αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο ότι ο Justin Bieber ω έφηβο παιδί έχει δεχθεί παρόμοια μορφή κακοποίηση από τον Δίτη. Και υπάρχουν και καταγγελίες για πρόσωπα ανήλικα, τα οποία βίωσαν και σεξουαλική και σωματική βία και ψυχολογική βία από τον τίτη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για τους στίχους των τραγουδιών του τίτη, οι οποίοι έλεγαν πάντοτε την αλήθεια. Έχω μία προσήλωση όταν ακούω ένα τραγούδι, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, να δίνω προσοχή στους στίχους. Και αν οι στίχοι με αναστατώνουν, να μην μπορώ να το ακούσω. Πιστεύω ότι ακούγοντα, καταναλώνοντα μουσική, η οποία έχει συγκεκριμένου στίχου, που περνούν συγκεκριμένα μηνύματα, φθύρουμε την ψυχή μα. Και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και για εμά του ιδίου. Το έχω πει σε πολλά προηγούμενα βίντεο για του στίχου πολλών, πολλαπλών ελληνικών τραγουδιών, οι οποίοι είναι συνεξαρτητικοί στίχοι, οι οποίοι μνούν την ψυχοπαθολογία των σχέσεων ότι είναι επικίνδυνη στίχη. Τώρα κρούω ένα τεράστιο, τεράστιο κόκκινο κουδούνι για τους στίχους των τραγουδιών που ακούνε τα παιδιά μας. Και οι στίχοι των τραγουδιών της τραπ μουσικής μπορεί να είναι και χειρότεροι από αυτούς τους στίχους του Ντίτι. Οι οποίοι στίχοι του Ντίτι έλεγαν πάντοτε την αλήθεια. Και επίσης έχω ακούσει ότι άλλοι rappers, όπως ο Eminem, προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν για τον Ντίτι μέσα από δικούς τους στίχους. Επειδή αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνω για τον Ντίτι, δεν είχα το χρόνο να ψάξω και άλλες προεκτάσεις, ίσως σε επόμενα βίντεο. Πάμε για το τέλος να δούμε λίγο τους στίχους από το τραγούδι του Diddy Bad Boy for Life Για μια ζωή κακό παιδί I'm the definition of half man, half drugs Ask the clubs Bad boy, that's what's up After bugs, crash crews after us No gays, wait laughing much κλπ Πάω στη μετάφραση Λέει ο Didi, στο τραγούδι του «Bad Boy for Life», «Κακό παιδί για μια ζωή», «Είμαι ο ορισμός του μισός άνθρωπος, μισός ναρκωτικά». Ρωτήστε στα κλαμπς, «Είμαι το bad boy, είμαι το κακό αγόρι». Μιλάει για δολάρια, λέει πάρτε τα λεφτά και φύγετε, «Χωρίς βλέμμα δεν γελάμε πολύ». Ελέγξτε τη λίστα των επιτυχιών μας Λέει μετά κάποιες βομολοχίες Είμαστε ακόμα εδώ Μην ανησυχείτε αν γράφω ρήμες Γράφω και επιταγές Μη σας νοιάζει που λέω βομολοχίες στους στίχους μου Γράφω και επιταγές Πληρώνω για να είμαι εντάξει Για να μην έχω συνέπειες Ποιο είναι το αφεντικό Οι μάγκες χάθηκαν Άρα αυτό είναι ο μάγκας που έχει βρεθεί μην νομίζεις γιατί είμαι παγωμένος ότι είμαι ψύχρεμος Ποιο άλλο εκτό από εμένα, Εντάξει, είναι επειδή είναι αργό, είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβει και τι σημαίνει σε μετάφραση. Ποιο άλλο, και αν δεν με νιώθει, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να με αγγίξει. Είναι άσχημο, πιστέψτε με. Λάβε το σωστά, δεν έχουμε μείνει ποτέ. Απλώ κινηθήκαμε σιωπηλοί και υποφέραμε μέχρι θανάτου, ναι, είναι επίσημο, επέζησα αυτό που πέρασα, έχετε δράμα, the saga continues, Continuous, το σάκα συνεχίζεται. Δεν είμαστε, δεν πάμε πουθενά, δεν είμαστε, δεν πάμε πουθενά, δεν μπορούμε να μας σταματήσουν τώρα, δεν μπορούν να μας σταματήσουν τώρα γιατί είμαι bad boy για μια ζωή, κακό αγόρι για μια ζωή. Κι όμως, Δίτη, φαίνεται πως θα σας σταματήσουν και ελπίζω να συνεχίσουν μέχρι τέλο τη δίωξή σου... Και όχι μόνο εσένα, αλλά και των συνεργών σου. Τον enablers, αυτό που σε περιτριγύριζαν, το διασύμων που λάβανα μέρο στα πάρτι σου, το διασύμων που κάποιοι από αυτούς έφυγαν οι από τα πάρτι σου, αλλά δεν πήγαν να σε καταγγείλουν. Όλων αυτών οι οποίοι ανέχονταν και συγκάλυπταν όλη αυτή την αθλειότητα. Ο Ντίτι, ο Σον Κόμπς, ο Πι ο Παβ Δίτη, whatever, αυτός ο τύπος, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός διεφθαρμένου ανθρώπου, ενός ναρκισιστή, ο οποίος γίνεται αποδεχτός και καθαγιάζεται και ανεβαίνει σε ένα βάθρο επειδή έχει επιτυχία και έχει χρήματα και επειδή χειρίζεται και χειραγωγεί τους άλλου ανθρώπους. Ο Δίτη... μία η εικόνα του πολιτισμού μας και της κουλτούρας μας είναι μια εικόνα ξεπεσμού, μια εικόνα εξαθλίωσης, μια πολύ ανησυχητική εικόνα και προτείνω να προβληματιστούμε πάρα πολύ. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ούτε εσείς οι απλοί Ακροατέ στο βίντεο ή εγώ, μια απλή ψυχολόγος που κάνω βίντεο στο YouTube, μια συγγραφέα, ότι θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διαφθορά η οποία βρίσκεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Αλλά μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Μπορούμε να δούμε ότι αυτή η ενδοξοποιημένη κύκλη της επιτυχίας, της μουσικής βιομηχανίας η οποία δημοσιεύει τραγούδια με περιεχόμενο παρακινήστη βία, παρακινεί στη σεξουαλική βία, παρακινεί σε εγκλήματα Ό,τι μπορεί να μην είναι άμορε τα παιδάκια ραπάρουν και λένε κανένα στίχο. Δεν λέω ότι όλοι οι rappers έχουν τέτοιου στίχου, δεν είναι αυτό που λέω. Μιλάω για αυτού του ραπέρ και του τραπέρ οι οποίοι έχουν τέτοιου ξεκάθαρου στίχου. Μήπω πρέπει να σταματήσουμε να θαυμάζουμε αυτά που φαίνονται λαμπερά και να καταλάβουμε πω ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό και ότι δεν είναι πρότυπα για να ακολουθήσουμε ούτε εμεί ούτε τα παιδιά μα οι άνθρωποι που επιτυχάνουν πατώντα επί πτωμάτων, πατώντα επί ψυχών, με πλήρη αναλυσία και σκοτεινιά. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Σε ένα μικροκοινωνικό επίπεδο, ο καθένα στο δικό του περιβάλλον, στο δικό του κύκλο, στου ανθρώπου που γνωρίζει, μπορούμε να επιφέρουμε την αλλαγή όταν σταματήσουμε να είμαστε απαθείς παρατηρητές, όταν σταματήσουμε με την μη αντίδραση μας να διευκολύνουμε τον κάθε παλιάνθρωπο ο οποίος επικρατεί χρησιμοποιώντας άνομα μέσα. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι το δίδαγμα που θέλω να πάρουμε από την ιστορία αυτή με τον Τίτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ίσως χρειαστεί να κάνουμε και άλλο βίντεο. Θα ήθελα στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Προσπάθησα πάρα πολύ να μην σταθώ σε κουτσομπολίστικα στοιχεία. Είδα πάρα πολλά στοιχεία και για τον τρόπο που συνδεόταν στι φανερέ του σχέσει, γιατί λέγεται ή κάζεται ότι είχε και σχέσει που δεν ήταν φανερέ με άντρες, Δεν το γνωρίζω αυτό. Σίγουρα όμω οι φανερέ του σχέσει με τη γυναίκα που γεννήσε τα τέσσερα του παιδιά, με την Κάση, ήταν σχέσει προβληματικέ. Δεν ήταν υγιεί σχέσει. Ήταν on and off. Τη διότι δηλαδή θα τη παντρευτεί. Μετά δεν τη παντρευόταν. Και η, η, η άλλη έχει πεθάνει αλλά η Κάση τον έχει καταγγείλει ότι της τα έκανε όλα αυτά. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι και στην προηγούμενη τα έκανε. Δεν ξέρω τι έκανε όταν τα είχε τη δεκαετία του 90 με την Τζένιφερ Λόπε. Δεν ξέρω. Εδώ θέλω να πω για την Τζένιφερ Λόπε ότι ούτε αυτή μου φαίνεται να είναι ένα άνθρωπο που να έχει υγιέ στυλ προσωπικότητα. Ούτε αυτή μου φαίνεται να μην είναι ναρκιστήστρια. Θεωρώ ότι και η Τζένιφερ Λόπε με τη συμπεριφορά τη και ο Μπεν που είναι ένα ζευγάρι που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα για τη, τη showbiz, ήταν και οι δύο ναρκισιστέ. Ήταν δύο ναρκισιστέ μαζί που δεν άντεξαν ο ένα τον άλλο. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει και να μου πείτε αν σα φάνηκε χρήσιμο ένα τέτοιο βίντεο και αν βρίσκεται ότι αυτή η οπτική σα βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα το πώ η επικαιρότητα και πώς οι διάσημοι άνθρωποι με τον τρόπο που λειτουργούν μπορεί να μας επηρεάζουν. Στέλνω την αγάπη μου. Και λέω ότι σε αυτό εδώ το κανάλι υποσχόμαστε στον εαυτό μας και δεσμευόμαστε ουσιαστικά για συνεχή ψυχοεκπαίδευση και συνεχή εξέλιξη. Όχι επειδή έχουμε πιαστεί σε μια κάμερα, όχι επειδή μας έχει γίνει καταγγελία, αλλά επειδή εμείς ήδη αυθεντικά θέλουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Όχι όπως τη ψευδή απολογία του Ντίτι που είδαμε προηγουμένως όχι όπως τις ψευδείς απολογίες των αρκισιστών που τα στα πράσα, τότε ξέρουν να πουν τα λόγια εκείνα τα οποία θα φανούν ως απολογίες, αλλά είναι στην ουσία ψευδείς απολογίες. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το podcast, το επεισόδιο του podcast για το πώς είναι μια ειλικρινή συγνώμη σε αντιπαράθεση με μια ψευδή απολογία ή αλλιώ φοπόλογη. Σας χαιρετώ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αν για πρώτη φορά έρχεστε εδώ στο κανάλι μας, για πατήστε το κουμπί εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις γιατί καθημερινώς ανεβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Χρήσιμα. Γεια. Yeah.